πρόοδος πάντως δεν είναι να στηρίζονται πολιτικές κοινές με αυτές της Νέας Όχι Δημοκρατίας. Ξεκάθαρες υπάρχουν, δεν είπα κοινές. Είναι σαφής. Όταν υποτάσσονται στις ευρωπαϊκές προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του ΝΑΤΟ. Και επιτρέψτε μου, στο περιστέρι υποστηρίζετε τον ίδιο υποψήφιο με τη Νέα Δημοκρατία. Δεν είναι θέμα αυτοπροσδιορισμού από το προοδευτικό ή το συντηρητικό. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και εγώ προσωπικά έχουμε ένα μεγάλο ερώτημα και όλοι μας. Εσείς λέτε έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς λέμε ναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όχι, δεν είπα αυτό όμως. Είπα τις στρατηγικές πολιτικές και τα προτάγματα. Και σε αυτά συμφωνείτε. Άρα, ποιες είναι οι διαφορές στο πώς θα μοιραστεί τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης, γιατί κάτι τέτοιο μάλλον τελικά παίζεται στις περιφέρειες. Άρα, λοιπόν, κάτω από την ίδια κεντρική πολιτική. Αλλά σε διαφορετικά επιχειρηματικά συμφέροντα. Αυτό κρίνεται τώρα στις περιφέρειες, γι' αυτό και γιατί ο Πρωθυπουργός ζήτησε να έχει έργο, δεν πήρε πόρους, δηλαδή. Γιατί πρέπει να πάει σε επιχειρηματικά συμφέροντα και όχι σε λαϊκά συμφέροντα. Αλλά έκανε έργο σε σύγκρουση. Ναι, συμφωνώ. Πήρε πόρους, αλλά έκανε έργο σε σύγκρουση. Το ΚΚΕ και οι δυνάμεις που έχει στηρίξει είναι ρυθμιστικές σε πολλές περιπτώσεις. Ποια θα είναι η στάση στον δεύτερο γύρο? Θα πείτε, ας πούμε, κατά συνείδηση, αποχή, στηρίζουμε πολύ την Κατερίνα Δικανάκη. Στηρίζουμε τους υποψηφίους προοδευτικούς. Ποια θα είναι η κατεύθυνση που θα δώσετε? Γιατί είναι κρίσιμο το μέγεθος, έτσι. Ναι. Εξαρτάται τι εννοούμε κρίσιμο, γιατί αυτή τη στιγμή συγκρούονται δύο λογικές. Ναι. Συγκρούονται η λογική των επενδύσεων, της κερδοφορίας λίγων και η λογική των αναγκών των πολλών. Τη δεύτερη την εκφράζει μόνο το ΚΚΚ. Την πρώτη την εκφράζουν όλες οι υπόλοιπες δυνάμεις με διαφοροποιήσεις. Γι' αυτό και βλέπουμε, αυτό εννοούμε, ακούγεται κιόλας, αυτό εννοείται, φαντάζομαι, όταν λέτε αυτοδιοικητικά κριτήρια. Γι' αυτό βλέπουμε αυτά τα φαινόμενα, ξέρω εγώ, στην Κρήτη ή αλλού που βγαίνουν 70%. Εκεί τα βρήκαν αυτοί που έπρεπε να τα βρουν. Απέναντι λοιπόν σε αυτή την ομοφωνία, εμείς αντιπαρατάσσουμε μία άλλη πρόταση και αυτό φαίνεται ότι επιβραβεύεται από το. Από τους δημότες και τους πολίτες, γιατί βλέπουμε ότι στην Αττική συνολικά το ΚΚΚ κινείται πάνω από το 15%. Στην Αθήνα βλέπουμε τον Νίκο τον Σοφιανό να πλησιάζει το 13%, που σημαίνει, που και αυτό είναι το πιο σημαντικό για μας, είναι ότι μια κρίσιμη μάζα, και εδώ είναι το κρίσιμο, μια κρίσιμη μάζα συμπολιτών μας απεγκλωβίζεται από τη λογική του μονοδρόμου που λέει περιμένω το σωτήρα, μπας και πες και έκανα ψίχουλα από τις επενδύσεις και σε μένα και παλεύω για τη δική μου ζωή και δεν περιμένω για κάθε πέντε χρόνια να συμμετέχω. Απλά. Στη Θεσσαλία που έχουμε τον κύριο Αγοραστό που επί της θητείας του καταπνίγει και όλη η Θεσσαλία, η μισή Θεσσαλία, να το βάλω πιο ρεαλιστικά, και έχουμε από την άλλη τον κύριο Κουρέτα. Το ΚΚΕ λέει οι ίδιοι είναι και οι δύο. Όχι, δεν είναι οι ίδιοι. Α. Ωστόσο, υπακούν στα ίδια προτάγματα. Και άλλος να ήταν από τη στιγμή, εκτός τον κύριο Αγοραστό, δεν ξέρω λεπτομέρειες για το τι έκανε ο κύριος Αγοραστός, κρίνεται από το αποτέλεσμα που έφερε, που είδαμε στις πλημμύρες. Ναι. Ωστόσο, αυτά που έκανε ο κύριος Αγοραστός, ούτε λίγο το πολύ, ήταν στα πλαίσια της ευρωπαϊκής πολιτικής για τους Δήμους. Και της κυβερνητικής πολιτικής, της κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας για τους Δήμους. Πάντως, αυτό που λέμε εμείς, ότι η πολιτική, είτε μιλάμε, είναι κεντρική. Η πολιτική, είτε είναι στο τοπικό επίπεδο, είτε στο περιφερειακό, είτε στο κεντρικό, μιλάμε για ένα ενιαίο κράτος. Γι' αυτό κιόλας ο κύριος Μητσοτάκης. Λοιπόν, να πάμε λίγο στον κύριο Κοντογιώρη, γιατί δεν έχει μισό λεπτό.